προσπάθησα, μπορεί να μην τα κατάφερα στο 100%, αλλά θέλω σιγά σιγά να κάνω το σπίτι σου πιο minimal γίνεται, να έχει πιο λίγα πράγματα από όσο έχει τώρα. Προσπαθώ να το κάνω. Ξεκίνησα από το μπάνιο. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ τον νηπτήρα, πως τον έχω αδειάσει. Είχε πάρα πολλά πράγματα και εκεί είχε πολλά πράγματα και εδώ πάνω είχε πολλά πράγματα και το άδειασα. Και το ντετόλ θα φύγει όταν θα τελειώσουμε με τον κορονοϊό και θα αφήσω μόνο αυτό εδώ. Και εδώ στο μπάνιο προσπάθησα, κάτι έχω καταφέρει, έβγαλα αρκετά πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούσα γιατί έχω κάποιο άλλο προϊόν. Να, ας πούμε έχω δύο σαμπουάν, έχω το απλό, έχω και το silver, αυτά δεν μπορώ να τα βγάλω γιατί χρησιμοποιώ κάποιες φορές το ένα, κάποιες φορές το άλλο, βασικά το silver το χρησιμοποιώ μία φορά την εβδομάδα. Αλλά έβγαλα κάποια φρόλουτρα τα οποία είχα διπλά και τριπλά. Και άφησα μόνο ένα και κράτησα και την αντλία. Βασικά αυτό είχε αρχίσει να τελειώνει σαν πιβίτα, αλλά άδειασα άλλο ένα μέσα γιατί με βολεύουν πάρα πολύ οι αντλίες, οπότε θα το κρατήσω. Από εδώ πέρα έβγαλα τα σφουγγάρια μας, τα κρέμασα εδώ. Αυτή είναι η μεριά του κανάκι. Και αυτή είναι η δική μου. Το ίδιο έκανα και στο επιπλό μας εδώ πέρα. Έβγαλα πολλά πράγματα και τα έβαλα μέσα στα ντουλάπια. Να σας δείξω λίγο και τα ντουλάπια τι ωραία που δείχνουν πλέον. Πολύ πιο ωραία. Αυτά τα καλάθια τα έχω πάρει από τα Jumbo, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Και το ξύλο πάνω στην πανιέρα το έχω πάρει από τα IKEA, επειδή θα με ρωτήσετε. Και έχω βάλει εδώ πέρα όλα μου τα αρώματα και τα άλατα. Εδώ έχω βάλει προϊόντα μαλλιών. Καλά, έχει και εδώ κάποια άλατα. Εδώ έχω βάλει βαμβάκια, μπατονέτες, τέτοια πράγματα. Εδώ έχω βάλει σαμπουάν, μάσκες και τέτοια. Εδώ έχει πράγματα τα οποία θέλω να χρησιμοποιήσω στο μέλλον για να σας πω τη γνώμη μου. Και εδώ πέρα έχει διάφορα Swiffer, πανάκια και κουνουποφάρμακα, τέτοια πράγματα έχω βάλει εδώ. Αυτά τα καλαθάκια με έχουν βολέψει και έχω και άλλο ένα εδώ μέσα, όπου και εδώ πέρα έχω προϊόντα προσώπου τα οποία θέλω να χρησιμοποιήσω και εδώ. Ήθελα και εδώ πέρα να πάρω ένα καλάθι, ακριβώς από πίσω έχει έναν σωλήνα και δεν χωράει το καλάθι. Δεν ξέρω αν θα βρω κάτι μικρότερο κάποια στιγμή. Και εδώ πέρα που έχω τα απορρυπαντικά μου. Εδώ έχω τα απορρυπαντικά σε αυτό το καλάθι, εδώ απ' έξω άφησα όσα χρησιμοποιώ καθημερινά, δηλαδή το Echoes και το της Kleenex, το Pure που είναι για τα μωράκια. Ήθελα να σας πω γι' αυτό εδώ, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ και ξεχνάω σε κάθε βίντεο να σας ενημερώσω, αυτό μου το είχαν κάνει δώρο σε μια τούρτα του Baby όταν γεννήθηκε, οπότε δεν ξέρω από ποιο κατάστημα μου το πήραν, δεν είχε κούτι, δεν είχε τίποτα, ήταν μια τούρτα με διάφορα προϊόντα του μωρού μέσα και είχε και αυτό εδώ, αλλά αν μπείτε στο Google και ψάξετε και γράψετε προέκταση βρύσης, θα το βρείτε σε αρκετά καταστήματα, όχι μόνο αυτό το σχέδιο, έχει και άλλα, γιατί με είχατε ρωτήσει πάρα πολλές και μπήκα να δω, οπότε θα το βρείτε εκεί. Συνειδητοποίησα ότι ξεκίνησα να σας κάνω βίντεο από το μπάνιο που έκανα και τα καθαρίσματα και πέταξα από μέσα ό,τι δεν χρησιμοποιώ. Και βέβαια σε παιδιά σας, τι κάνετε, αν είσαστε καλά, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά, να έχετε την υγεία σας. Στο σπίτι μένουμε, ξεκολουθούμε, για πόσο καιρό δεν ξέρω, θα δείξει. Έχω ξεκινήσει μια νέα σειρά τώρα, η οποία δεν με ενθουσιάζει τόσο πολύ στο Toy Boy, αλλά επειδή είδα πάρα πολλούς να το βλέπουν, το Elite, αυτή την σειρά ξεκίνησα. Είμαι τώρα στο 3ο ή 4ο επεισόδιο, δεν θυμάμαι. Θα το παλέψω λίγο ακόμα να δούμε, γιατί ακόμα δεν με έχει κρατήσει πάρα πολύ. Πάω τώρα, ακούστε να δείτε τι έκανα. Θυμάστε στο Instagram, όσες με ακολουθείτε, είχα φτιάξει τη συνταγή του Πετρετζίκη. Πάλι Πετρετζίκη, μας έχει καταστρέψει αυτές τις μέρες, γιατί είναι κάτι live και πεθαίνω. Με τις κρέπες. Και έφτιαξα κρέπες, επειδή ήταν πάρα πολύ το υλικό και τρώω μόνο εγώ. Τώρα δεν υστεύω εγώ. Έφτιαξα πολύ και τις έβαλα στην κατάψυξη. Και πάω τώρα να βγάλω μία από την κατάψυξη, να τη ζεστάνω στην τοστιέρα, να δω πώς θα γίνει. Αν γίνει ωραία, θα σας πω. Γιατί είναι καλό η λύση. Με μια φορά να τις φτιάχνεις όλες μαζί, να τις βάζεις στην κατάψυξη και οπότε σε πιάσει μια λιγούρα για γλυκό. Δεν με πιάνει μια λιγούρα για γλυκό εμένα αυτές τις μέρες. Κάθε μέρα με πιάνουν 10 λιγούρες για γλυκό. Τουλάχιστον ανέβηκα ζυγαριά και είμαι καλά ακόμα. Είμαι καλά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει.
ξαναήρθα στο μπάνιο γιατί ξέχασα να σας πω ποια είναι η χρήση του. Με ρωτάτε πάρα πολύ ποια είναι η χρήση αυτού εδώ. Κοιτάξτε, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά με το νηπτήρα, δεν με βολεύει να πλένω τον μπεμπάκο. Οπότε πήρα αυτό και βγαίνει πιο έξω και με βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, τις πρώτες μέρες χωρίς αυτό δεν μπορούσα να πλύνω το μωρό. Όταν μου το φέρανε δώρο, μπορούσα άνετα να τον πλύνω. Δηλαδή, έφταιγε αυτό το ότι είναι τόσο μέσα. Και επίσης μου είπε μία κοπέλα που έχει πιο μεγάλο παιδάκι από μένα και έχει δίκιο, όταν ο μπεμπάκος θα αρχίσει να φτάνει και να θέλει να προσπαθεί να πλύνει μόνο του τα χέρια, θα τον βοηθήσει επειδή βγαίνει πιο έξω, επειδή θα είναι πιο κοντούλης ακόμα. Και θα μπορεί να τα πλένει ευκολότερα έτσι. Οπότε μια χαρά. Θα μείνει. Δεν είναι κάτι που πετιέται μέχρι το παιδί, ξέρω εγώ, να φτάσει ενός. Είναι κάτι που το κρατάς και για πιο μετά. Και αν κάνεις κι άλλο παιδί. Μια χαρά. Περιμένω να μου έρθει σούπερ μάρκετ. Οπότε είναι μια καλή μέρα αφού το ψυγείο έχει αδειάσει να το καθαρίσω. Οπότε πάω να τα αδειάσω όλα και να σας δείξω τον τρόπο που καθαρίζω το ψυγείο μου. Λοιπόν, έχω βάλει μέσα σε μια γυάλα νερό και αρκετό ξύδι. Και με ένα καθαρό βετεξάκι. Παίρνω, το στραγγίζω πολύ καλά και έρχομαι και καθαρίζω και αυτή την επιφάνεια εδώ πέρα, τη γυάλινη. Λογικά, δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα ψυγεία γυάλινη, αλλά και τα πλάγια εδώ πάνω. Βάζω λευκό ξύδι για να ξεμυρίζει πιο γρήγορα, να ξέρετε, γιατί το άλλο αργεί να ξεμυρίσει. Οπότε εγώ χρησιμοποιώ λευκό ξύδι και καθαρίζω όλη την επιφάνεια του ψυγείου. Έτοιμο το ψυγείο, το καθάρισα άλλο με τον τρόπο που σας είπα, με ξύδι και νεράκι και με ένα βετέξ. Εδώ πέρα τα έχω βάλει όλα στη θέση τους, έβγαλα όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Καθάρισα και τις βάσεις, να σας πω ότι τις βάσεις τις έχω πάρει από τα Jumbo αυτά. Και αυτά βολεύουν γιατί ας πούμε το τραβάς έξω, παίρνεις το φρούτο που θες, ξαναμπαίνει μέσα και τελειώνεις. Και εδώ πέρα όλα αυτά, να ξέρετε, αφαιρούνται και μπορείτε να τα πλύνετε πιο εύκολα. Μπορείτε να τα πάτε να τα σαπουνίσετε κιόλας αν θέλετε στην πανιέρα. Αλλά επειδή το είχα κάνει εγώ πριν λίγους μήνες, θεώρησα ότι okay, είναι μια χαρά να το κάνω έτσι. Αλλά αν θέλετε να κάνετε ένα βαθύ καθαρισμό, καλό είναι αυτά να τα αφαιρέσετε. Όπως και αυτά εδώ. Γιατί πάνω στις βάσεις, σε αυτές τις βάσεις εδώ πέρα, δεν ξέρετε τι μπορείτε να βρείτε. Πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε βαθύ καθαρισμό, καλύτερα να τα αφαιρέσετε. Όλα αυτά αφαιρούνται. Και είναι έτοιμο. Περιμένουμε τώρα το σούπερ μάρκετ για να το γεμίσουμε. Έβαλα φόρμα, ανέ το μπλουζάκι και πάνω βγάλω τα σκουπίδια και έστειλα μήνυμα για να πάω να κάνω και ένα τρέξιμο στο τετράγωνο. Οπότε έστειλα το μήνυμά μου να είμαι έτοιμη, πάω να βγάλω αθλητικά και πάω να τρέξω. Αυτές τις μέρες μέσα στο σπίτι, εντάξει, μπορεί να τρώω πάρα πολλά γλυκά, αλλά θα φτιάξουμε και ένα τύπου σμούθι μέσα στο σπίτι και καλά αυτό μας μάρανε. Και θα σας πω τι βάζουμε μέσα και γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Δεν βάζω μέσα γάλα ή οτιδήποτε, μόνο φρούτα, γιατί εγώ δεν πίνω κιόλας γάλα. Οπότε βάζουμε μέσα μπανάνες, βάζουμε φράουλες, βάζουμε χυμό από δύο πορτοκάλια, αχλάδι, μήλο και γίνεται πεντανόστιμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σούπερ βιταμίνες. Gracias.
ώρα έχει πάει 10. Άλλο ένα βίντεο κάπου εδώ τελειώνει. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας κράτησε συντροφιά. Δεν ξέρω πόση ώρα μπορεί να βγαίνουν τα vlog μέσα στο σπίτι. Εσείς μου ζητάτε να κάνω, αλλά θέλω να είναι και να σας κρατάνε το ενδιαφέρον και να μένετε. Να μην βαριέστε και να το κλείνετε. Οπότε πείτε μου από κάτω αν σας άρεσε, να δούμε αν θα ξανακάνουμε vlog. Αλλιώς να ξανακάνουμε όταν βγούμε με το καλό από την καραντίνα. Τώρα θα σας αφήσω να μαζέψω εδώ πέρα το χάος που επικρατεί πάνω στο κρεβάτι και να πάμε μέσα να φάμε και να κοιμηθούμε γιατί έχει έρθει η ώρα μας. Οπότε σας φιλώ γλυκά. Εγώ θα ταΐσω, θα κοιμήσω και θα επεξεργαστώ το βίντεο για να μπορείτε να το έχετε την Κυριακή έτοιμο. Σας φιλώ, να προσέχετε την υγεία σας. Γεια σας!